Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, εκδότης, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Σάρδιν, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Καραμπελιά. Γεια σας κύριε Μαυρολίκη. Κύριε Καραμπελιά, ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας «Μια υπονομευμένη άνοιξη, οι ρίζες της οικονομικής μας εξάρτησης» έχετε δημοσιεύσει σε δύο κείμενα που το εστιάζεται στην εξέλιξη της ελληνικής ναυτοσύνης που έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον η πρώτη εικόνα που δίνετε στον αναγνώστη, γιατί τον βάζετε στον ιστορικό θόλο που δεν μπορεί να καταλάβει ότι μία τέτοια εικόνα υπήρχε το 18ο αιώνα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Πουκεβίλ, όπως λέτε στην αρχή, το 1813 σε 27 νησιά της Ελλάδος ναυλοχούσαν 615 μεγάλα πλοία, μέσος όρος χωρητικότητας 250 τόνοι, 17.526 ναυτικοί, 5.878 κανόνια και το καθεξής. Θα ήθελα να μας βάλετε λίγο σε αυτή τη γεωγραφία με τις ιδιαιτερότητες των νησιών που θα πούμε συνέχεια. Ήθελα όμως να μας πείτε πώς εξελίχθηκε η πληθυσμιακή δύναμη αυτών των νησιών, μιας και όπως γράφετε στην εισαγωγή σας, πολλά από αυτά ήταν ξερονήσια. Ναι. Κάτι ας πούμε που ελάχιστοι δυστυχώς επιμένουν ιστορικοί, ότι στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η ανάπτυξη της οικονομίας γίνεται ειδικά της παραγωγικής οικονομίας, δηλαδή τα ναυπηγεία, η ναυπήγηση των πλοίων, τα μπαρουτάδικα, όλα αυτά βρίσκονται μακριά από την παρουσία των Τούρκων, είτε στα ορεινά όπως είναι στα Άγραφα, έτσι, στο Καρπενήσι, στην Δημητσάνα, σε ό,τι αφορά τον Παρούτη, και στην Ήδρα Πέτσες, στα Τσαρά, στην Κάσο, εκεί που πρόσφατα θέλουν οι Τούρκοι να πούνε ότι είναι δικιά τους, ξερονήσια, τα οποία δεν είχαν σχεδόν καθόλου πληθυσμό. Ας πούμε η Ήδρα είχε ελάχιστο πληθυσμό, μερικούς σοπάνιδες πριν από το 1750 και ακόμη περισσότερο οι Σπέτσες και τα Ψαρά. Εκεί λοιπόν, μακριά από την παρουσία των Τούρκων, φτιάνεται η ελληνική ναυτοσύνη. Χαρακτηριστική επίσης είναι η περίπτωση του Γαλαξιδίου, το οποίο βρίσκεται πάλι σε μια απομονωμένη πλευρά της στερεάς Ελλάδας. Δεν έχουμε ναυτικούς σκάφη στην Πάτρα, δεν έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Έχουμε στις Πέτσες, στο Καστελόριζο, στη Σκόπελο, στα Ψαρά, δηλαδή μακριά από την παρουσία των Τούρκων. Εκεί φτιάχτηκε η ελληνική ναυτοσύνη. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Κωνσταντινούπολη δεν έχουμε ούτε ένα ελληνικό σκάφος. Σε ένα μικρό νησάκι το οποίο βρίσκεται απέναντι, που είναι μόνο Έλληνες, στην Κούταλη, έχουμε δεκάδες ελληνικά σκάφη. Άρα η ελληνική ναυτοσύνη εκμεταλλεύεται τις ευνοϊκές εμπορικές και γεωπολιτικές συνθήκες της εποχής, δηλαδή γίνεται η Ναπολεόντιοι πόλεμοι και οι Έλληνες είναι οι μεγάλοι μεταφορείς στη διάρκεια του πολέμου σε όλη την Ευρώπη, και έτσι σιγά σιγά φτιάνεται για να αντιμετωπίσουν τους πειρατές, έχουν κανόνια, μαθαίνουν επομένως την πολεμική τέχνη αντιμετωπίζοντας τους πειρατές, και έτσι όταν έρχεται η ώρα της Επανάστασης έχουμε απέναντι, βρίσκουν οι Τούρκοι απέναντί τους ένα σημαντικότατο ελληνικό ναυτικό. Άλλωστε το τουρκικό ναυτικό ήταν πετσοκομμένο, διότι οι ναύτες ήταν Έλληνες, οι Δραίοι ήταν και είχαν δοκιμάσει μάλιστα να κάνουν και επανάσταση στην Κωνσταντινούπολη, καταλαμβάνοντας τα σκάφη τα τουρκικά, τα οποία έτσι διαχειρίζονταν Έλληνες ναυτικοί. Άρα αυτό το θαύμα της ελληνικής ναυτοσύνης φτιάχτηκε μέσα σε πολύ λίγα χρόνια με φοβερή ταχύτητα. Κύριε Καραμπελιά, θέλω να πάμε πληθυσμούς. Ναι. Θέλω να πάμε λίγο στις ιδιαιτερότητες για να το πάρουμε θεματικά.
Το κάθε νησί είχε μια ιδιαιτερότητα που θέλω να μας την περιγράψετε. Σάμος, έχετε γράψει ότι από τις προξενικές εκθέσεις, ας πούμε, είχε πολλούς ναυτικούς. Πείτε μας δηλώ για τη Σάμο. Σε αντίθεση, επί παραδείγματι, με τη Χίο, που είναι κοντά, είναι πολύ πιο πλούσια. Οι Χιώτες καραβομαραγκοί πάνε στη Σάμο και στα ψαρά και φτιάνουν στη Σάμο. Έχουμε χιλιάδες ναυτικούς, 2.000 ναυτικούς στα τέλη του 18ου αιώνα, και μιλάμε πάντα για ναυτικούς σε σχετικά μεγάλα σκάφη, γιατί υπάρχουν ακόμα χιλιάδες στα μικρότερα, στα καΐκια, έτσι, και στις ψαροβάρκες, που είναι επίσης ναυτικοί. Το ίδιο θα το δείτε να συμβαίνει και στα Επτάνησα. Εκεί είχαμε πολύ ισχυρό ναυτικό, το οποίο οι Βενετιάνοι και στη συνέχεια οι Εγγλέζοι το πετσοκόψανε, και έτσι το ελληνικό ναυτικό έφυγε από εκεί. Δηλαδή, όπου υπήρχε παρουσία ξένων δυνάμεων, εμπόδιζαν την ανάπτυξη του ελληνικού ναυτικού. Κάτι ανάλογο τώρα με την Κάσο, που όπως γράφεται, οι Τούρκοι δεν τολμούσαν να κατοικήσουν εκεί. Ναι, κανείς δεν πάταγαν οι Τούρκοι στην Κάσο, με αποτέλεσμα να γίνει ένα πολύ σημαντικό ναυτικό νησί. Γιατί ξέρουμε, έτσι, είχε 83 μεγάλα πλοία πριν από την Επανάσταση, και δεν τα ξέρουμε, 22 τρικάταρτα πολεμικά και πληθυσμό 12.000 άτομα, ενώ πριν ήταν εντελώς έρημο. Δηλαδή, η ναυτοσύνη ελληνική υπήρξαν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, έτσι, ουσιαστικά στα ελληνικά νησιά, που δημιουργήθηκαν από την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτοσύνης, η οποία κρατάει μέχρι σήμερα με τον ελληνικό εφοπλισμό. Συνέχεια αυτού του πράγματος είναι. Και βέβαια έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην Επανάσταση, διότι αν δεν είμαστε ισχυρότεροι στο ναυτικό όπως και είμαστε από τους Τούρκους, η Επανάσταση θα είχε χαθεί. Διότι το ναυτικό είναι που όχι μόνο έτσι έβαλε μπουρλότο στο ναυαρχίδα την, αλλά εμπόδιζε τον τουρκικό στόλο, τον υποχρέωνε να κλείνεται στην Κωνσταντινούπολη και αλλού, και έτσι επέτρεψε στην Επανάσταση να ζήσει. Χωρίς το ναυτικό δεν θα είχε κερδίσει η Επανάσταση. Οι ίδρα, οι σπέτσες και τα ψαρά έχουν ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και στο θέμα της διοίκησης, αλλά και στο πώς οι πάρτες ήταν χωρισμένες στα καράβια και ένας ναύτης μπορούσε να αναρριχηθεί. Ναι, τα καράβια λειτουργούσαν με τον εξής τρόπο. Όλο το πλήρωμα συμμετείχε στο ταξίδι, έτσι συμμετείχε στα κέρδη του ταξιδιού και μοιράζονταν όχι με πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή ο καπετάνιος έπαιρνε 3, 4, 5 μερδικά, ο Μούτσος έπαιρνε μισό, άλλοι έπαιρναν ολόκληρο ή δύο, έτσι οι πιλότοι. Άρα όλο το πλήρωμα είχε χαρακτήρα, έτσι, ήταν συνεταιριστικό, έτσι, το καράβι. Αυτό που έγινε σταδιακώς, και εκεί είναι η διαφορά, ας πούμε, της Ύδρας, επειδή η Ύδρα είναι η παλιότερη που ξεκίνησε και έγινε πολύ γρήγορα κάποιοι εφοπλιστές πολύ πλούσιοι, εκεί άρχισαν να μεγαλώνουν οι κοινωνικές διαφορές. Και γι' αυτό θα δείτε ότι στην Ύδρα, η Ύδρα ήταν εκείνη που δυσκολότερα μπήκε στην Επανάσταση, γιατί είχε πολύ περισσότερα να χάσει. Έτσι. Πολύ πιο εύκολα μπήκανε τα ψαρά που πετάγανε τη σκούφια τους, έτσι, να συμμετάσχονται. Έτσι. Ήδη από πολύ παλιά τα ορλοφικά είχαν να συμμετάσχει και σε όλους τους πολέμους πριν από την Επανάσταση. Και οι σπέτσες, οι οποίες επίσης ξεκίνησαν πολύ σύντομα και αυτοί παρέσυραν ουσιαστικά και την Ύδρα, όπου έγινε η μικρότερη καπεταναίοι με επικεφαλής τον οικονόμου, ξεκίνησαν ένα επαναστατικό κίνημα και υποχρέωσαν και τσάς. Βεβαίως και οι άλλοι μετά, και οι κουντουριώτιδες κλπ, συμμετείχαν, έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην Επανάσταση και σκόρπισαν και όλους την περιουσία στην Επανάσταση.
που ήταν τεράστιες. Τώρα κάτι τελευταίο. Στο βιβλίο σας κάνετε, με αυτό θέλω να κλείσουμε δηλαδή, κάνετε και παραλληλισμούς, κάνετε και, και συγκρίσεις της ελληνικής ναυτοσύνης της εποχής με τις γειτονικές ναυτικές δυνάμεις και αποκαλύπτει, ας πούμε, μια παραδοξότητα του ελληνικού μοντέλου σε σχέση με τις ναυτικές δυνάμεις της εποχής Αγγλία, Γαλλία και το καθεξής. Ναι. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα είναι αυτή η διαφορά, ότι έχει χτιστεί πάνω σε βάση συνεταιριστική. Δεύτερο, ότι έχει χτιστεί μέσα από τεράστια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πειρατές. Δηλαδή όλη η Ανατολική Μεσόγειος έτσι είναι γεμάτη από μπαρμπαρίνους, Αλγερίνους, το ίδιο ήταν και άλλους πειρατές, επομένως Μαλτέζους, και αυτοί είχαν πολλούς πειρατές. Το ελληνικό ναυτικό φτιάχτηκε μέσα από την αντιπαράθεση μαζί τους. Ένα άλλο επίσης σημαντικό είναι ότι τα σκάφη κατασκευάζονται στα ελληνικά νησιά. Έτσι, ελάχιστα πράγματα εισάγουν. Δεν είναι εισαγόμενο όπως είναι σήμερα τα ναυπηγεία μας που φέρνουμε τις μηχανές και όλα, ακόμα και όταν φτιάνουμε έτσι, το σκάφος. Εκεί έχουμε ναυπηγεία πάρα πολλά. Στην Ίδρα υπάρχουν αρκετά και στα Ψαρά και αλλού. Τέλος, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το παράδειγμα των Ψαρών, παραδείγματι, οι αποφάσεις παίρνονται από όλους μαζί. Έχουμε γενική συνέλευση που εκλέγει τους, ας το πούμε έτσι, την ηγεσία του νησιού και η σφραγίδα τους, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, όσο δεν είναι αλλού, ήταν χωρισμένη σε 5 κομμάτια και δεν μπορούσε τίποτα να σφραγιστεί, καμία απόφαση, εάν δεν έβαζαν και οι 5 το κομμάτι της σφραγίδας τους. Δηλαδή, η ελληνική παράδοση, και αυτό φαίνεται και μετά, κάτι έχουμε κρατήσει από αυτό, ήταν ιδιαίτερα δημοκρατική και κοινοτική. Τώρα, αυτό τον κοινοτισμό, τι μας έχει μείνει, είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι. Μάλιστα, κύριε Καραμπελιά, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτό το ταξίδι το ιστορικό που κάναμε για την ελληνική ναυτοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ, να είστε.